Και τον έχουμε τώρα. Τον έχουμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιώργο Κυρίτση, ο οποίος και εμπειρότατος νομικός είναι και ασχολείται με την υπόθεση που μόλις σας προανέφερα και τη γνωρίζετε από χθες το βράδυ αρκετή. Και φυσικά είναι μέλος και της νέας διοίκησης ΠΑΕ Ηρακλής. Και επί της ευκαιρίας, κύριε Κυρίτση, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Το χρειαζόμαστε όλοι μας. Πόσο μάλλον όταν έχετε και τόσα σοβαρά εμπόδια που παρουσιάζονται πλέον, έτσι, να αντιμετωπίσετε. Εντάξει, είναι συγκεκριμένες πλέον οι καταστάσεις. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε πραγματικό πλέον χρόνο και όχι σε θεωρητικό τα απομεινάρια και τα αποκαίδια της διοίκησης του κυρίου Παπαθανασάκη. Εδώ πλέον, ας πούμε, αρχίζουν και φαίνεται στην καθημερινότητα το πόσο καταστροφικό ήταν το πέρασμα του κυρίου Παπαθανασάκη, και θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Παπαθανασάκης, είναι όσοι στάθηκαν εκεί την περίοδο στο πλευρό του και τον ενίσχυαν ή ηθικά ή και υλικά. Και το ένα πρόσωπο το συνδυάζει αυτό που λέτε, έτσι. Μιλάμε για τον κύριο Στράντζαλη. Τον κύριο Ιορδάνη Στράντζαλη, που είναι και το μοναδικό που έχει προκύψει από τα ονόματα. Δεν ξέρω αν θα μπει, επειδή πολλοί κόσμος το απαιτεί από το πρωί, να βγουν και τα υπόλοιπα ονόματα, να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που απαιτούν χρήματα κτλ. Αν θα μπει η ΠΑΕ στη διαδικασία να ονοματίσει. Εντάξει, εγώ δεν θα ασχοληθώ με ονόματα, δεν έχει και καμία σημασία. Του κυρίου Στράντζαλη είναι γνωστό πάντως. Έχει... Εντάξει, σας λέω, μπορεί να έχουν διαρρεύσει, να έχουν πει, δεν παίζει ρόλο το όνομα, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ ξέρω, ας πούμε, έχω πάρει εντολή και άτομα τα οποία έχουν ξεκινήσει, προχωρήσαν στη διαδικασία κατασχέσεων, με έχουν πάρει τηλέφωνο, μου έχουν ζητηθεί να βρεθεί ο τρόπος της ανάκρισης, δηλώνοντας ήδη ότι καμία εντολή δεν είχαν δώσει σε δικηγόρους. Από τους 7 λέτε? Από τους 7. Από τους 7. Το έχουν κάνει και οι 7 ή το έχουν κάνει σχεδόν όλοι? Όχι. Σας λέω ναι, από κάποιους. Λοιπόν, ήδη έχει υπογραφεί οι υπεύθυνες σε αντίστοιχες δηλώσεις. Μας δηλώθηκε ότι δεν είχαν έρθει σε καμία επαφή και μια επικοινωνία, και μάλιστα έχουν έρθει σε επαφή με τους δικηγόρους και τους έχουν δώσει εντολή να προχωρήσουν στην ανάκληση της κατάσχεσης στις οποίες έχουν προβεί. Είναι ένα θεματάκι το οποίο πραγματικά μας αφήνει και από την άλλη πλευρά άφωνος. Πώς φτάσαμε σε αυτό? Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνήσει με τους δικηγόρους αυτών που έκαναν αυτό που έκαναν και μπλόκαραν δυστυχώς το λογαριασμό της Παρακλής. Ο δικηγόρος ακολουθεί μια εντολή. Ναι. Έτσι, και ούτε μπορώ να το σχολιάσω. Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής, ότι ξαφνικά την ώρα που κατέρε η ομάδα ποδοσφαιρικά και η ΠΑΕ το 2017, λοιπόν, συμπτωματικά εκεί την περίοδο, λοιπόν, μοιράζονται ως χαρτοπετσέτες συναλλαγματικές δεξιά και αριστερά και υπογράφονται και διάφορα συμφωνητικά αναγνώριση χρέους. Λοιπόν, όλα περίπου κινούνται την ίδια περίοδο. Λίγο πριν καταρρεύσει η όλη ιστορία και διαλυθεί ο Ηρακλής, βγαίνουν οι διαταγές πληρωμής, οι οποίες κοινοποιούνται εκεί που κοινοποιούνται. Η ΠΑΕ δεν αντιδρά καθόλου. Λοιπόν, και μάλιστα, ας πούμε, στις αρχικές διαταγές πληρωμές τις υπογράφει και πρώην στέλεχος της ΠΑΕ, νομικός. Λοιπόν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Και μάλλον καταλαβαίνουμε και ποιον εννοείται. Αν θέλετε να μας πείτε, δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα τελειώνουν τα πάντα, εξαφανίζονται τα πάντα. Με την ίδρυση της νέας ΠΑΕ, η οποία δυστυχώς εκ του νόμου είναι καθολικός διάδοχος της προηγούμενης ΠΑΕ, και εδώ θα πρέπει με κάποιο τρόπο πλέον να το λύσουμε το θέμα, εμφανίζονται και μας κοινοποιούνται οι διαταγές πληρωμές, στις οποίες κατευθείαν ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, γιατί και ο χρόνος ήταν περιορισμένος, χωρίς να μπορέσουμε να το ερευνήσουμε σε βάθος. Και σας λέω ειλικρινά, ακόμα και σήμερα ερευνάμε σε βάθος αν είναι πραγματικές οι απαιτήσεις ή όχι και ποιο είναι το ποσό των πραγματικών απαιτήσεων. Είναι τόσο μικρό το χρονικό διάστημα που έχουμε αναλάβει, με τόσο μεγάλο κενό το οποίο παραλάβαμε, σε λογιστικό επίπεδο ένα απόλυτο χάος επικρατεί για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη.
Με ποιο τρόπο τώρα γινόταν κοινοποίησης, που γινόταν οι κοινοποίησης. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Καταλαβαίνετε ότι το χρονικό διάστημα που έχουμε είναι πάρα πολύ μικρό και από την άλλη μεριά έχουμε πολύ γρήγορες διαδικασίες από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Κύριε Κυρίτση, επιτρέψτε μου κάποιες ερωτήσεις, γιατί νομικοί δεν είμαστε και εγώ τις έχω προσωπικά και ο κόσμος μας ακούει από νωρίς το πρωί. Έχω δεχτεί και αρκετά μηνύματα. Αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός της ΠΑΕ μπορεί να ξεπλογαριστεί άμεσα? Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για να ανοίξει, όπως λέμε? Κοιτάτε να δείτε, δεν έχει μπλοκαριστεί ο λογαριασμός ΠΑΕ. Ένα μέρος, για το μετοχικό κεφάλαιο, ναι, συγγνώμη. Ναι, έχει μπλοκαριστεί, όχι, έχει μπλοκαριστεί ένα τμήμα των χρημάτων που βρίσκεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό και είναι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις. Είναι 200.000 ευρώ περίπου? Περίπου, ναι, περίπου. Είναι λίγο κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Με το ποσό για τον κύριο Στράτζαλ είναι 112 και τα υπόλοιπα αφορούν τους άλλους 6. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κάπως ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι. Εμείς θα ζητήσουμε την άμεση αναστολή αυτών των αποφάσεων. Mm-hmm. Σας είπα ότι κάποιοι άνθρωποι πλέον, ας πούμε, έστω και με μικρά ποσά, ζητάνε από μόνοι τους να έχουν παραιτηθεί από αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Δεν το περιμένανε, δεν το γνωρίζανε ή και διαφωνούν και με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Θα δούμε στην πορεία. Το έκανε δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Το έκανε δηλαδή ο δικηγόρος τους χωρίς αυτοί να το ξέρουν? Είναι δυνατόν? Έτσι, μια πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή. Γιατί μάλιστα, ο άνθρωπος πήγε ήδη και ανακάλυψε, μας ζήτησε να ανακληθεί η κατάσταση για το ποσό το οποίο φέρεται ότι το οφείλει ΠΑΕ. Το 7 στα 7 μπορείτε να το πετύχετε, δηλαδή όλοι να τα αποσύρουν ή όχι? Τι να σας πω τώρα, αν έχουμε από την άλλη πλευρά μια καλή διάθεση και πραγματική συζήτηση. Δηλαδή, να σας πω λίγο τώρα κάτι. Εγώ δεν μπορώ να πω και να πω αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αν είναι πραγματική ή όχι η οφειλή. Έχω κάποιες ενστάσεις, τις οποίες σε νομικό επίπεδο και σε πραγματικό επίπεδο τις έχω καταθέσει με τις ανακοπές τις οποίες έχω προχωρήσει. Εγώ μια και μοναδική πρόταση έχω να κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους. Εάν πραγματικά σέβονται την ιστορία αυτής της ομάδας και δεν θα θέλουν να βάλουν την υπογραφή τους σε ένα ακόμα αστεράκι. Αλλά αυτή η υπογραφή όμως θα έχει ονοματεπόμενο όνομα και επίθετο συγκεκριμένων φερόμενων ή πραγματικά ηρακλειδέων. Ας αφήσουν την εξέλιξη των δικαστηρίων, ας αποφασίσουν τα δικαστήρια για την νομιμότητα ή όχι των οφειλών της ΠΑΕ Ηρακλής και αν πράγματι τότε το δικαστήριο βγει και πει ναι, τα οφείλονται, πιστεύω και η ίδια η διοίκηση του Ηρακλή δεν θα έχει καμία αντίρρηση να πληρωθούν. Εγώ λοιπόν κάνω αυτή την έκκληση. Αν πράγματι πιστεύουν ότι είναι νόμιμες οι απαιτήσεις τους, ας αφήσουν να εξελιχθούν τα δικαστήρια και όταν αυτά τελειώσουν να εισπραχθούν τα χρήματά τους. Η συναλλαγματική από μόνη της αποτελεί ένα ισχυρό έγγραφο του να αποδείξεις? Από μόνη της μια συναλλαγματική σου δίνει τη δυνατότητα να εκδώσει μια διαταγή πληρωμής. Λοιπόν, η οποία σου κοινοποιείται. Από εκεί και πέρα για την έκδοσή της δεν χρειάζονται οποιαδήποτε παραστατικά που να εξηγούν το γιατί, αλλά όταν θα γίνει το δικαστήριο όμως θα πρέπει να αποδείξει η νομιμότητα αυτής της συναλλαγματικής. Δηλαδή είναι ως προς την έκδοση της δικαστικής απόφασης ανετιολόγητη σε εισαγωγικά, όμως την ώρα που πάμε στο δικαστήριο με την ανακοπή, εκεί θα πρέπει να αποδείξουν και την νομιμότητα της συναλλαγματικής. Και από πού προέρχεται αυτή η οφειλή. Επειδή, κύριε Κυρίτση, φαντάζομαι ότι σαν τους 7 ίσως προκύψουν κι άλλοι, δεν ξέρω, από το προηγούμενο καθεστώς, από αυτά που, όπως είπατε, χαρακτηρίζεται σωστά τον μπάχαλο και το χάος που έχει αφήσει η προηγούμενη διοίκηση, μπορεί οποιοδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να έρχεται ένα πρωί και να μπλοκάρει ξανά και ξανά και ξανά? Κοιτάτε να δείτε, αν κάποιος έχει κάποιες συναλλαγματικές ή δεν ξέρουμε, ας πούμε, πού κυκλοφορούν και πώς κυκλοφορούν αυτές οι περιβόητες σφραγίδες πλέον της προηγούμενης ΠΑΕ, και εκδίδει διαταγές πληρωμές, θα έχουμε πάντα αυτό το κίνδυνο. Όσο ο νόμος δεν ξεκαθαρίζει ορισμένα πράγματα, γιατί είναι και το νομοθετικό πλαίσιο είναι αιώλο, δηλαδή είμαστε καθολικοί διάδοχοι. Θα σας πάω και σε αυτό. Είμαι όλο να σας πάω τώρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το παράπονο όλων των Ηρακλειδαίων
είτε προς τον κύριο Βασιλιάδη, είτε γενικότερα προς την κυβέρνηση, αφορά το ότι αυτό που κάνατε με την Παναχαϊκή δεν το κάνατε με εμάς. Και φαντάζομαι συμφωνείτε. Ναι, και δεν είναι μόνο η Παναχαϊκή, έτσι. Και όποιος τέλος πάντων δεν ξέρω κατάφερε και το εκμεταλλεύτηκε. Αν ήταν με αφορμή την Παναχαϊκή ή με αφορμή οτιδήποτε. Λοιπόν, γιατί τώρα ο Τόμ Παπαδόπουλος και η νυν διοίκηση να τραβάει αυτά που τραβάει και δεν μπορεί να γίνει κάτι ώστε τουλάχιστον. Okay, υπάρχουν κάποιοι που έχουν να παίρνουν ή λένε ότι έχουν συναλλαγματικές ή οτιδήποτε άλλο. Να μην μπλοκάρετε κάθε λίγο λογαριασμό της ΠΑΕ για να μπορεί να τρέχει, να μπορεί να λειτουργεί. Κοιτάτε να δείτε. Εγώ πάνω σε αυτό δεν μπορεί ο κύριος Βασιλιάδης, συγγνώμη, να κάνει πολλά κάτι. Πολλά πράγματα μπορεί, μπορεί. Να κάνει. Μπορούν και να σας πω λίγο κάτι το πιο απλό και το πιο βελούδινο. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή είναι η θέση μου, γιατί η θέση μου είναι συγκεκριμένη και πολύ απλή, αφορά και το Γυμναστικό Σύλλογο, ότι όποιος, μα όποιος, χρέωσε οποιοδήποτε σωματείο, θα πρέπει τα χρέη να προσωποποιούνται. Ακριβώς. Και να ευθύνεται προσωπικά. Δεν μπορεί ένα ολόκληρο σωματείο να κουβαλάει στην πλάτη του τα χρέη τα οποία δημιουργήσανε κάποιοι άνθρωποι, και μπορούσαν τότε, όταν η οικογένεια του Ηρακλή φώναζε για την κακοδιαχείριση η οποία υπήρχε στην ΠΑΕ Ηρακλής, να γινόταν τότε ο έλεγχος, να βλέπαμε από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Mm-hmm. Δυστυχώς τίποτα δεν έγινε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε έστω και σήμερα να δοθεί με διευκρινιστική με οποιοδήποτε ότι δεν μπορούν σήμερα να διεκδικούν χρήματα πριν ολοκληρωθεί η εκαθάριση της προηγούμενης. Έτσι ακριβώς. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται από τη μία μεριά η εταιρεία να βρίσκεται σε εκαθάριση και εγώ ως καθολικός διάδοχος να μην μπορώ να περιμένω τα αποτελέσματα αυτής της εκαθάρισης. Και να μπλοκάρω και κάθε λίγο και λιγάκι τον εργασμό λίγο. Και να μπλοκάρω. Σήμερα, είναι η 7, αύριο είναι άλλη 10. Κοιτάτε, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρχει ένας προϋπολογισμός για την πορεία της εταιρείας. Μα θα δει και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Τόμ Παπαδόπουλος, και θα πει τι κάνω εγώ τώρα εδώ. Τι λεφτά μπορώ να βάλω, τι budget έχω, τι έσοδα έχω, τι έξοδα έχω. Κάθε λίγο και λιγάκι μου μπλοκάρουν τον οργανισμό. Πώς θα λειτουργήσω. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και το μόνο το οποίο είναι ξεκάθαρο προς τα χρέη, το μόνο το οποίο είναι ξεκάθαρο προς τα χρέη είναι ως προς το δημόσιο, γιατί είναι συγκεκριμένα. Που είναι και, είναι και ένα άλλο θέμα εκεί πέρα, που να μην την ανοίξουμε αυτή, και αυτή τη συζήτηση. Τα υπόλοιπα για το 50% που λέγανε ότι θα ισχύσει, δηλαδή ως προς τρίτους ποδοσφαιριστές, υπαλλήλους κλπ. Ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Το λέω με κεφαλαία. Μάλιστα. Αυτό το οποίο κάποιοι λέγανε. Από την πρώτη στιγμή το έλεγα ότι δεν ισχύει. Ο αθλητικός νόμος και ο νόμος λέει το εξής, ότι είσαι καθολικός διάδοχος εις ολόκληρο. Λοιπόν, και αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι ευθύνεται η ΠΑΕ για το 50% προς τους εργαζομένους και τους αθλητές κτλ. Ως προς το δημόσιο κτλ. Δυστυχώς εις ολόκληρον το 50% είναι για αυτό που είπατε, το εννοούσα. Ναι, το δημόσιο το γνωρίζουμε. Άρα και το πρέπει... τραγικό να δείτε λίγο, τώρα μιλάμε για το δημόσιο. Παρακαλώ, έτσι. Παρακαλώ. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να μπούμε και στη ρύθμιση των 120 δόσεων, χρειάζεται να έχουμε μία κερδοφόρα χρήση. Άρα λοιπόν για τον επόμενο χρόνο, για ένα χρόνο, η ΠΑΕ Ηρακλής δεν μπορεί να αιτηθεί για να πει στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και πώς μπορεί να είναι κερδοφόρα με όλα αυτά τα οποία πλέον αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή αρχίζει και γίνεται και ουτοπικό η ιστορία της διευκόλυνσης μέσω του τροποποίησης που έγινε, να μπορούν να μπαίνουν και οι ΠΑΕ στη διαδικασία της ρύθμισης των 120 δόσεων. Επειδή αυτοί οι 7, εγώ πολύ φοβάμαι, και εσείς φαντάζομαι και ο κόσμος ακούει, ότι θα γίνουν 17 και 27 και 37, γιατί θα βρίσκουν αυτόν τον τρόπο με το μπλοκάρισμα, νομίζοντας με το μυαλό τους ότι θα πάρουν χρήματα που δεν θα τα πάρουν αμέσως, γιατί θα υπάρχουν μετά δικαστήρια και όλα τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν. Μήπως λοιπόν να στραφούμε, κύριε Κυρίτση, και επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και με την πολιτική, έτσι, πέρα από τον αθλητισμό και τον Ηρακλή, μόνο με το κομμάτι Βασιλιάδης και το πώς θα μπορέσει ο Ηρακλής τουλάχιστον για αυτό το χρόνο, που δεν μπορεί καν, όπως μας αποκαλύψατε τώρα, που είναι και αυτό πολύ σοβαρό, να μην μπει στις δόσεις, τουλάχιστον να μην μπλοκάρεται μια στο τόσο ο λογαριασμός του, γιατί ο ίδιος έχει υποσχεθεί επίσης και αντιστάθμιση με τις κρατικές χορηγίες, τις οποίες δεν ξέρω, θα τις δούμε, έρχονται στο δρόμο, είναι... Αυτό είναι άλλο κομμάτι, βέβαια το θυμίζω και αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει, έτσι, δεν μπορεί να την πληρώνει συνέχεια ο Ηρακλής. Θεωρώ την πλήρωσε πάρα πολύ χοντρά με τον υποβιβασμό, τον κυνηγάνε ακόμα.
Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι όλα πρέπει να γίνουν και δεν μπορούμε να αφήσουμε το νομικό κομμάτι και να πούμε ότι με το μόνο που ασχολούμαστε είναι με την πολιτεία. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν και τα αιτήματα προς την πολιτεία. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον δεν μιλάμε στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά επί του πραγματικού. Δεν έχουμε ασκήσεις επί χάρτου τι θα γίνει εάν, αλλά είναι μια πραγματικότητα πλέον για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πιστεύω ότι, γιατί είναι και ενημερώθηκε κιόλας και τα αρμόδια υπουργεία, ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και υπάρχει ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος. Και ήδη θα πρέπει να διαλέξουν τελικά το τι θέλουν. Θέλουν ποδοσφαιρικές εταιρείες με μια καθαρότητα, με μια διάβγεια, ή θέλουν εταιρείες οι οποίες για μια χρονιά θα μπορούν να φυτοζούν και την επόμενη χρονιά να παίζουν τα παιχνίδια τα διάφορα. Πρέπει να διαλέξουν κάποια στιγμή το τι θέλουν. Δεν ξέρω αν ως μέλος της διοίκησης του ΔΣ έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε ή να αφουγκραστείτε τον κύριο τον Παπαδόπουλο, γιατί φαντάζομαι στην Αμερική όπου βρίσκεται έχει εκνευριστεί, έχει θολώσει πάρα πολύ από αυτό που προέκυψε από χθες το βράδυ, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Δεν νομίζω ότι έχει θολώσει. Το παίρνω πίσω, ναι, ίσως χοντρό το εκνευριστή κρατάω. Ναι. Λοιπόν, έχει στεναχωρηθεί με την επίθεση η οποία δέχτηκε, όχι προσωπικά, η ομάδα για την οποία πραγματικά έχει δώσει τα χρήματα και έχει δώσει δείγματα γραφής ότι πάει να φτιάξει κάτι από την αρχή με μία προοπτική. Λοιπόν, στεναχωρέθηκε, αλλά από την άλλη μεριά μας έδωσε εντολή να παλέψουμε με νύχια και με δόντια όλη αυτή εδώ την ιστορία. Μάλιστα. Να σας εκμεταλλευτώ, και επειδή έλεγα για τον κύριο Βασιλιάδη, πρόσφατα είχε χαρακτηρίσει, πρόσφατα όταν λέω το καλοκαίρι, τον Ηρακλείο στο δικό του προσωπικό στοίχημα και εννοούσε και το γάμα σίγμα. Και ξέρω ότι μαζί με τον κύριο Θεό είχατε ασχοληθεί και είχατε τρέξει πάρα πολύ για αυτό το ζήτημα, με αλλεπάλληλα ραντεβού, με το να κατεβαίνετε στην Αθήνα κτλ. Η τροπολογία την οποία περιμένουμε το καλοκαίρι δεν πέρασε. Η υπόσχεση ήταν για το Σεπτέμβριο, έχουμε πιάσει πλέον τέλη Οκτωβρίου. Τι γίνεται? Και είμαστε σε αναμονή. Τι γίνεται σε και με αυτό? Ήμασταν σε αναμονή. Πριν από 20 μέρες περίπου κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα. Ήταν ο Φώτης ο Θεός, ο Μιχάλης ο Γιάμπαστος και εγώ. Λοιπόν, όπου συναντήσαμε και συζητήσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη για το τι γίνεται. Μας υποσχέθηκε ότι υπάρχει μια καλή ροή των πραγμάτων, να κάνουμε λίγο υπομονή, ότι σύντομα θα ανακοινώσει κάτι το θετικό για το Γυμναστικό Σύλλογο και τα αεραστεχνικά σωματεία. Είμαστε λοιπόν σε αυτή την αναμονή. Προ 20 ημερών αυτό είπατε, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα μέχρι πότε ο κόσμος του Ηρακλή μπορεί να κάνει αυτή την υπομονή δεν ξέρω. Σιγά σιγά, ας πούμε, γιατί εξαντλείται. Και τα ίδια τα τμήματα, έτσι, που αντιμετωπίζουν, τα ξέρετε, πάρα, πολύ, τα πάρα προβλήματα. Πολλά προβλήματα, ναι, καθημερινά. Να δούμε. Μάλιστα. Να ευχηθώ για ακόμη μια φορά καλή δύναμη στο έργο σας και ως μέλος του ΔΣ και ως νομικός εκπρόσωπος. Φαντάζομαι και με την ιδιότητά σας ασχολείστε πάρα πολύ πλέον με αυτό το ζήτημα που προέκυψε από χθες το βράδυ, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, εδώ είμαστε, με αυτό ασχολούμαστε μόνο. Εύχομαι να μην προκύψουν άλλοι 7, ούτε άλλοι 17, και αν προκύψουν να μπορέσει να γίνει κάτι από, δεν ξέρω, από το Βασιλιάδη, από οπουδήποτε, ώστε να σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί αν μη τι άλλο την πληρώνει πάλι η ίδια η ομάδα. Κάπως έτσι είναι, ελπίζουμε. Τέλος πάντων, έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία καθημερινά πλέον θα έχουμε μπροστά μας. Πριν σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά, να ρωτήσω, έχουμε ενημέρωση μήπως για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, μήπως ξέρετε κάτι? Γιατί είναι οριστικό ότι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός θα γίνει Κυριακή. Επίσης, από όσο γνωρίζουμε, η αστυνομία δεν θέλει να γίνει κανένα μάτς 28η. Άρα πάμε σίγουρα για Σάββατο 27 με τον Ηρόδοτο. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Είναι νωρίς ακόμα. Θα το δούμε. Πιστεύω, ναι, είναι λίγο νωρίς. Θα το δούμε από, από εβδομάδα. Ναι. Καλή δύναμη ξανά. Σας ευχαριστώ. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Κυρίτσης, έμπειρος νομικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ηρακλής.